Αποκάλυψη. Θα αφήσουμε ξανά την Κύπρο μόνη? Είμαστε κοντά σε πολεμικό επεισόδιο, αναφέρει η UNFICYP τηρώντας ίσες αποστάσεις. Σοβαρότατες προειδοποιήσεις για τουρκική στρατιωτική παρουσία στη νεκρά ζώνη και την μεταφορά οπλισμού από την τουρκική πλευρά κυρίως ανέφεραν αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών σε δηλώσεις τους, περιγράφοντας πιθανό στρατιωτικό επεισόδιο ανά πάσα ώρα και στιγμή, σύμφωνα με έναν ιστότοπο της Βρετανίας. Η μεταφορά όπλων είναι μόνο η κορυφή μιας σειράς πρόσφατων κλιμακώσεων από Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους, αντιπάλους που χωρίζονται κατά μήκος της ουδέτερης ζώνης, μήκους 180 χιλιόμετρων, που διασχίζει το μεσαιωνικό κέντρο της πρωτεύουσας. Η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, γνωστή ως UNFICYP, έχει δει την ανάπτυξη όπλων μεγάλου διαμετρήματος σε θέσεις φρουράς, όπως πολυβόλα και ρουκέτες, την κατασκευή εκατοντάδων νέων θέσεων μάχης, καθώς και την εγκατάσταση δεκάδων καμερών υψηλής τεχνολογίας με ικανότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν με συστήματα στόχευσης πυροβολικού και πυράβλων, δήλωσε ο απερχόμενος αρχηγός στρατιωτικού επιτελείου της δύναμης, συνταγματάρχης Ben Ramsey. Τέτοιες ενέργειες θεωρούνται ότι παραβιάζουν την ουδέτερη ζώνη και έχουν συμβεί πιο συχνά. Κανείς δεν ακούει, είπε ο συνταγματάρχης Ράμσεϊ κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στα εγκαταλελειμμένα σπίτια και τις επιχειρήσεις της απρόσιτης ζώνης ασφαλείας που αφέθηκαν στην φθορά του χρόνου. Ένας λάθος υπολογισμός είναι θέμα χρόνου, τόνισε ο ίδιος. Η ουδέτερη ζώνη που συνδέει τον βορρά και τον νότο έχει πλάτος μεγαλύτερο των 6 χιλιόμετρων, ωστόσο είναι λίγα μέτρα στενή. Τώρα, την παραμονή της 50ης επετείου ενός πολέμου που άφησε την Κύπρο ως το μόνο εναπομείναν διχοτομημένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αυξημένες εντάσεις είναι κάτι που η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά, ιδιαίτερα σε ένα νησί από το οποίο έχουν αποσταλεί χιλιάδες τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα. Μέχρι στιγμής το 2024 έχει σημειωθεί αύξηση κατά 70% στις παραβιάσεις στην ουδέτερη ζώνη σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, είπε ο συνταγματάρχης Ράμσε, κυρίως λόγω της ουδέτερης περιοχής. Το 2023 σημειώθηκε αύξηση 60% σε τέτοιες παραβιάσεις. Τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρούνται οι περισσότερες παραβιάσεις σε αυτό που ο συνταγματάρχης αποκαλεί αθόρυβο πεδίο μάχης, στο οποίο παίζεται ένα παιχνίδι σκάκι. Μόνο 800 στρατιωτικοί έχουν ανατεθεί να περιπολούν σε όλο το μήκος της ουδέτερης ζώνης, κάτι που ο Ράμσεϊ παραδέχθηκε ότι αποτελεί πρόκληση. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.